Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 576 τον ψαλμό του Δαβίδ, ρο κάπα δέλτα. 124 ψαλμός, ρο κάπα δέλτα ψαλμός του Δαβίδ, στη σελίδα 576. Αν δεν ήτο ο Κύριος με θυμών, ας είπε τώρα ο Ισραήλ, αν δεν είναι το Κύριος με θυμών, ότε εσηκώθησαν άνθρωποι εφημάς, ζώντας ήθελον μας καταπεί τότε, ενώ ο θυμός αυτών εφλέγετο εναντίον ημών. Τότε τα ύδατα ήθελον μας καταποντήσει, ο χήμαρος ήθελε περάσει επάνωθεν της ψυχής μου. Τότε τα ύδατα τα επιρμένα ήθελον περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Ευλογητός ο Κύριος, ώστις δεν παρέδωκεν ημάς θύραμα εις τους οδόντας αυτών. Η ψυχή μόνε λυτρώθη ως πτηνών από τις παγίδες των θηρευτών. Η παγή συνετρίβη και μη σε λυτρώθημεν. Η βοήθεια ημών είναι εν το όνομα του Κυρίου του Ποιήσαντος των ουρανών και τη γην. Αμήν. Έχει μια πάρα πολύ σοβαρή ομολογία ο Δαβίδ, ο άντρας για τον οποίον ο Θεός αναφώνησε «Εύρον Δαβίδ, τον του Ιεσέ άντρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα πράττει πάντα τα θελήματά μου». Και η ομολογία του είναι πολύ σημαντική, καθώς μας διδάσκει ο θεόπνευστος Λόγος του Θεού, γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία. Είναι ωφέλιμος προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης, για να είναι ο άνθρωπος του Θεού κατηρτισμένος και πλήρως εφοδιασμένος κατάλληλα για κάθε έργο αγαθών. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, να μελετάμε, αλλά ιδιαιτέρως και να ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Στην αρχαία Εκκλησία υπήρχε αυτή η αγαθή καλή παράδοση και συνείδηση, αμέσως μετά την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όταν δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Θεού σε όλο τον κόσμο, που κατά πρόνοια Θεού κάνουμε και εμείς. Βρήκαμε εμείς από τους παλαιότερους αδελφούς μας. Πρώτα διαβάζεται η Παλαιά Διαθήκη, παίρνουμε το μήνυμα της διδασκαλίας του Θεού από την Παλαιά Διαθήκη και στη συνέχεια διαβάζεται η Καινή Διαθήκη, όπου το μήνυμα γίνεται πνεύμα και ζωή μέσα στις καρδιές μας και σωζόμαστε από αυτό το οποίο καλείται στο Λόγο του Θεού, διδαχή των Αποστόλων. Είναι λοιπόν απόλυτη ανάγκη να μελετάμε και να μένουμε και στην ανάγνωση, αλλά ιδιαίτερο στη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης, όσο και στην ανάγνωση, αλλά και στη μελέτη της Καινής Διαθήκης. Η μεν μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης είναι, όπως διάβασα, για διδασκαλία, εκπαίδευση και επανόρθωση και καταρτισμό των Αγίων, ώστε να είναι πλήρως εξοπλισμένοι για κάθε έργο αγαθό που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτούς. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι αυτό το οποίο σφραγίζει τη σωτηρία μας, ζωοποιεί τα λόγια του Χριστού μέσα μας και ο άνθρωπος είναι και κατηρτισμένος αλλά και σωσμένος και ιδιαιτέρως, αυτό είναι και το μήνυμα σήμερα, και ιδιαιτέρως ευλογημένος. Τι θα πει ευλογημένος? Ευλογημένος άνθρωπος είναι ο εξασφαλισμένος, αυτός που βρίσκεται σε ασφάλεια, αυτός που βρίσκεται στην παρουσία του Θεού, αυτός που δεν κινδυνεύει από κανένα κακό, δεν υπάρχει σε αυτόν ούτε μία στέρηση. Είναι σε αυτόν τα πάντα ο Χριστός και μέσα στην Εκκλησία ο Χριστός αποτελεί τα πάντα εν πάση, το πρόσωπο που είναι τα πάντα εν πάση για όλους μας. Ο Δαβίδ λοιπόν, βασιλιάς πλέον, εκπαιδευμένος από το Θεό μέσα από τις ταλαιπωρίες τις μεγάλες που πέρασε για 13 ολόκληρα χρόνια, κυνηγημένος από το Σαούλ, τώρα όμως καθώς τον είχε χρήσει ο Θεός βασιλιά στα 13 του, στα 30 μόνο για το λαό Ιούδα
εχρίστη βασιλιάς από το λαό και στη συνέχεια στα, μετά από 7 χρόνια, στα 37 του, εχρίστη βασιλιάς όλου του Ισραήλ και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει φοβερές εμπειρίες, αλλά το σημαντικότερο δεν είναι η ομολογία των εμπειριών του. Το σημαντικότερο είναι ότι οι ψαλμοί είναι γραμμένοι από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο χρησιμοποίησε το Δαβίδ μέσα από τη ζωή του και μέσα από τις εμπειρίες του. Λέγει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός του Θεού, ο ιδιαίτερος και εκλεκτός: «Εάν δεν είτο Κύριος με θυμών, ας είπει τώρα ο Ισραήλ. Αν δεν είτο Κύριος με θυμών, όταν σηκώθηκαν άνθρωποι εναντίον μας, ζώντες θα μας είχαν καταπιεί τότε, καθώς ο θυμός τους φλεγότανε εναντίον μας». Και η διδασκαλία του Λόγου του Θεού τι λέει? Στη ζωή σου χριστιανέ, στη ζωή σου αδελφέ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση και καμία αμφιβολία ότι θα σηκωθούν άνθρωποι εναντίον σου. Στη χριστιανική σου ζωή θα σηκωθούν άνθρωποι άγριοι εναντίον σου. Μάλιστα ο Κύριος μας για τον εαυτό του λέει «Ταύροι, άγριοι άνθρωποι εναντίον σου, που θα έχουν τη δυνατότητα να σε καταπιούν και ο θυμός τους θα είναι φλόγα άσβεστη». Και η Καινή Διαθήκη τι λέει? Ότι η μάχη ημών δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος. Αυτοί λοιπόν που οι άνθρωποι θα ξεσηκωθούν εναντίον σου, αγριεμένοι να σε καταπιούν και από τη συγγένειά σου και από τη γειτονιά σου και ξένοι, ακόμη και από τις καθευδούσεις, λέει ο Λόγος του Θεού, στο κρεβάτι σου, αυτοί οι άνθρωποι που θα ξεσηκωθούν, και είναι βέβαιον ότι θα ξεσηκωθούν, μας αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και μας δίνει δύναμη ότι η μάχη σου δεν θα μάχεσαι αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η μάχη μας δεν είναι εναντίον ανθρώπων σάρκας και αίματος, αλλά η μάχη μας είναι εναντίον του κοσμοκράτορα του σκότους, εναντίον των δαιμονίων, του άρχοντος του αέρος, οι οποίοι βεβαίως χρησιμοποιούν τους δικούς τους ανθρώπους εναντίον μας, όπως και εμάς μας χρησιμοποιεί ο Χριστός για να δέσει το διάβολο και να χειριχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Μην θεωρήσεις ότι είσαι στο απειρόβλητο, και θέλω να πω ένα μήνυμα, αδελφοί: τίποτα στη ζωή σου δεν είναι δεδομένο. Όλα βρίσκονται σε κίνδυνο, περιλαμβανομένης και της ψυχής σου, η οποία ψυχή ημών, λέει ο Λόγος του Θεού, βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Και ο κίνδυνος είναι δίπλα σου. Δεν θα γλιτώσεις από τις επιθέσεις του εχθρού. Δεν γίνεται. Θα ξεσηκωθούν οι άνθρωποι, σαν ύδατα θα προσπαθήσουν να σε καταποντήσουν, να σε πνίξουν, σαν χύμαρος να περάσουν πάνω από την ψυχή σου. Σαν ύδατα φουσκωμένα, επιρμένα, θα θέλουν να περάσουν πάνω από την ψυχή σου και να πνίξουν την ψυχή σου. Αποκλείεται να μην συμβεί σε έναν, σε όλους. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι αν θα συμβεί, θα συμβεί. Το θέμα δεν είναι αν θα συμβεί μια φορά, θα συμβεί κατ' επανάληψη. Το θέμα δεν είναι να πολεμήσω και να τους αντιμετωπίσω, δεν μπορείς. Το ερώτημα και το κρίσιμο σημείο είναι αυτό που ομολογεί δια Πνεύματος Αγίου ο Δαβίδ: «Εάν δεν είτο ο Θεός με θυμών». Άρα δεν είναι αν θα έρθουνε, πότε θα έρθουνε, πόσο δυνατοί θα είναι. Όλες τις δυνάμεις της κόλασης ο διάβολος τις ξεσηκώνει εναντίον ενός ανθρώπου που μετανόησε, επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού και σώθηκε, και το όνομά του γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Γιατί τον πήρε ο Χριστός από το βασίλειό του, και το βασίλειό του είναι ο κόσμος, και Θεός άρχοντας και βασιλιάς του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος.
Άρα λοιπόν, έχοντας τη βεβαιότητα μέσα από το Λόγο του Θεού ότι επιθέσεις άγριες και σκληρές θα υφίστασε από τη στιγμή που αναγεννήθηκες, ιδιαίτερα δε καθώς φτάνει το πλήρωμα των χρόνων και οι καιροί θα γίνονται κακοί, αυτές οι επιθέσεις θα είναι όλο και πιο άγριες και θα είναι και από αυτούς που δεν το περιμένεις. Μπορεί να είναι από τον άντρα σου, από τη γυναίκα σου, από τα παιδιά σου, από τους γονείς σου, από τους συγγενείς σου, από τους φίλους, από τους αδελφούς σου. Από όλους μπορεί να είναι. Μη θεωρείς τίποτα δεδομένο. Μην εμπιστεύεσαι, λέει, τον αδελφό σου. Τον Χριστό εμπιστευόμαστε, αδερφοί. Μόνο. Μην εμπιστεύεσαι τον άντρα σου, τον Χριστό. Μην εμπιστεύεσαι τη γυναίκα σου, τον Χριστό. Και τι θα κάνω για να εμπιστεύομαι τον Χριστό? Θα επιδιώξεις και θα ψάξεις να βρεις, θα μελετήσεις, όπως σήμερα θα κάνουμε με τη χάρη του Χριστού. Πώς, πότε, κάτω από ποιες προϋποθέσεις, τι πρέπει να κάνω για να είναι ο Κύριος μαζί μου? Γιατί αν είναι ο Κύριος μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Αν ο Θεός είναι υπέρ ημών, ποιος μπορεί να είναι καθημών? Δεν είναι λοιπόν τι θα κάνω, πώς θα τους αντιμετωπίσω. Δεν μπορείς να τους αντιμετωπίσεις. Δεν είναι τι θα πω και πώς θα το πω, έτσι να τους καλοπιάσω. Να δεν γίνονται αυτά. Δεν καλοπιάνεται ο διάβολος. Ο διάβολος δεν πιάνεται φίλος. Δεν θα σε σπλαχνιστεί ο διάβολος. Δεν θα σε λυπάται ο διάβολος. Αλλά στο όνομα του Χριστού είναι νικημένος. Δεν τον φοβόμαστε. Είναι ένα σακί άδειο, γιατί ο Ιησούς Χριστός συνέτριψε το διάβολο και πάσα αρχή και εξουσία όπου και αν υπάρχει πονηρή πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Όμως ναι, είναι παμπώνηρος, είναι πανούργος, ξέρει και βρίσκει τρόπους. Ξέρει και βρίσκει τρόπους να σε εκνευρίσει. Ξέρει και βρίσκει τρόπους να σε δελεάσει. Ξέρει και βρίσκει τρόπους να σε πλανήσει. Ξέρει και βρίσκει τρόπους να σε απειλήσει. Ξέρει και βρίσκει τρόπους να σε φοβήσει. Ξέρει και βρίσκει τρόπους. Ο μόνος τρόπος για να είσαι σε ασφάλεια είναι ο Κύριος να είναι μαζί σου. Άρα λοιπόν, συμπέρασμα πρώτο, και σας παρακαλώ αδερφοί να του δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Τίποτα στη ζωή σου, αδελφέ μου και αδελφή μου, δεν είναι δεδομένο. Τίποτα. Όλα όσα στη ζωή σου τα θεωρείς δεδομένα, έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει είναι, είσαι σε κίνδυνο. Τι θέλεις? Την υγεία σου? Δεν είναι δεδομένη. Την πίστη σου? Δεν είναι δεδομένη. Την νίκη σου? Δεν είναι δεδομένη. Την αγάπη σου? Δεν είναι δεδομένη. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Το μόνο που είναι δεδομένο είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό δεν θα λείψει ποτέ. Γι' αυτό και ο Θεός λέει, αυτή είναι η εντολή μου στα παιδιά του, στα οποία έδωσε εξουσία να είναι παιδιά του γιατί δεχτήκαν τον Χριστό. Να πιστεύετε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου και να υπακούτε στην εντολή του να αγαπάς τον πλησίον σου, να αγαπάς τον αδελφό σου όπως ο Χριστός σε αγάπησε. Άρα λοιπόν επανερχόμαστε. Εγώ θέλω να είναι ο Θεός μαζί μου. Αμήν. Ναι, αυτό όμως κατά χάριν είναι, αλλά χατήρια δεν κάνει ο Θεός. Ο Θεός κάτι θέλει. Γιατί? Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και γνωρίζουμε, και δεν έχουμε καμία αμφιβολία περί τούτου, ότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Και κάνουμε λάθη. Και έχουμε πτώσεις. Και έχουμε αδυναμίες. Και έχουμε φόβους. Και έχουμε μέριμνες. Και έχουμε ανησυχίες. Και έχουμε ένα σωρό τέτοια πράγματα που τι με κάνουνε? Με κάνουνε να μην μπορώ να είμαι εγώ κοντά στον Χριστό, αλλά ο Χριστός να είναι κοντά σε μένα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να στρέψουμε το βλέμμα μας μέσα στο Λόγο του Θεού για να εξασφαλίσουμε τη γνώση και
και την θεωρητική καταρχάς, αλλά ιδιαίτερως την εμπειρική του να είναι ο Θεός μαζί μας, ώστε να μπορούμε να πούμε ευλογητός ο Κύριος ο οποίος δεν παρέδωκεν ημάς, δεν παρέδωκεν ημάς θύραμα λία στους οδόντας όλων αυτών που μας μισούνε και μας κατατρέχουνε. Αυτός δεν αφήνει, δεν παρέδωκε ημάς. Η ψυχή μου λυτρώθηκε σαν ένα σπουργητάκι από την παγίδα των κυνηγών, σαν ένα πουλί και μικρό και μεγάλο από την παγίδα των κυνηγών. Και ποιος είναι ο κυνηγός, ο διάβολος, και ποιες είναι οι παγίδες του? Είναι ο κόσμος, είναι η σάρκα μας, είναι η καρδιά μας, είναι το πνεύμα μας, είναι περιστάσεις που δημιουργεί ο Θεός δημιουργώντας παγίδες. Ο μόνος τρόπος για να μην βιαστούμε είναι να μας φυλάξει ο Κύριος. Και για να μας φυλάξει ο Κύριος πρέπει να είναι μαζί μας ο Κύριος. Και τότε θα μπορούμε αυτό που θέλει ο Θεός με παρησία, και να μην αποβάλλουμε την παρησία μας που έχει μια αποδοσία μεγάλη, με παρησία να φωνάξουμε ενώπιον όλων των δυνάμεων: η βοήθειά μας είναι εν το ονόματι του Κυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Διάβολε, ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Διάβολε, είπαγε στο πύρτο εξώτερον είναι το μέλλον σου, ενώ το δικό μου μέλλον είναι στο θρόνο του Θεού, στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να είμαι βέβαιος, όχι να νομίζω, γιατί αυτό είναι η μεγαλύτερη παγίδα, όχι να πιστεύω ούτε να ελπίζω ότι ο Θεός είναι μαζί μου, να είμαι βέβαιος. Και το πρώτο πράγμα που λέει ο Λόγος του Θεού για να μας χαρίσει αυτή τη βεβαιότητα είναι γραμμένο στο Ζαχαρία τον προφήτη, ο οποίος λέγει στο Λόγο του, ούτω λέγει προφητικά ο Κύριος των δυνάμεων: επιστρέψατε προς εμέ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και εγώ τότε θα επιστρέψω προς εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Άρα ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι να απομακρυνθούμε από το Θεό χωρίς να το καταλάβουμε. Να απομακρυνθούμε από το Θεό χωρίς να συνειδητοποιήσουμε ότι απομακρυνθήκαμε, που σημαίνει να μπαίνουν ανάμεσα στο Θεό και σε μας αυτά τα χωρίσματα που φέρνουν οι αμαρτίες, οι ανομίες, οι παραβάσεις, οι αδικίες, και προστίθενται και έτσι μας απομακρύνουν από το Θεό, και το σημαντικότερο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο Θεό. Δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε πια, γιατί μπαίνει μέσα στην καρδιά μας και φόβος και μέρημνα και αγωνίες και αμαρτία και επιθυμίες, σαρκός, επιθυμίες οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, μπαίνουν όλα αυτά μέσα μας, και όμως έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι κακό συμβαίνει. Και πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας? Πρώτον, μέσα από το Λόγο του Θεού, ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, αρχίζω και κόβω μέρες από την παρουσία μου στη διδαχή των Αποστόλων. Δεύτερον, στην κλάση του άρτου βλέπω, διαπιστώνω ότι δεν είμαι έτοιμος, με ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο, δεν είμαι έτοιμος να συμμετάσχω. Δεν πειράζει την άλλη Κυριακή, πράγματι δεν πειράζει την άλλη Κυριακή, μπορείς, αλλά πειράζει και καίει, γιατί αν δεν μπορείς αυτή την Κυριακή, γιατί άραγε θα μπορείς την άλλη? Τρίτον, ενέμενον στην κοινωνία μεταλλήλων. Αν εγώ αισθάνομαι πιο όμορφα, πιο ήσυχα, πιο άνετα στην κοινωνία με άλλους ανθρώπους παρά στην κοινωνία μεταλλήλων, κάτι έχει χαλάσει μέσα μου και θα ξεσηκωθεί ο εχθρός και θα με βρει ανέτοιμο. Και αν ιδιαιτέρως δεν μένω και στις προσευχές, ώστε να με οικοδομεί ο Θεός, να πληρούμε Πνεύματος Αγίου και να οικοδομούμε από το Πνεύμα το Άγιο, δεν εμένω στις προσευχές, ώστε να οικοδομούμε από τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, τότε κάτι δεν πάει καλά σε μένα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, το πρώτο χαρακτηριστικό για να καταλάβω αν ο Θεός είναι μαζί μου και απομακρύνουμε, ώστε και ο Θεός απομακρύνεται από μένα, είναι η σχέση μου στην εκκλησιαστική ζωή μου.
Δεν, η εκκλησιαστική ζωή μου δεν είναι να κάνω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Είναι ήσαν προσκαρτερούντες, λέει το Πνεύμα το Άγιο. Ήσαν προσμένοντες τον Θεό. Πρέπει να υπάρχει αυτός ο πόθος. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Αυτά είναι σημεία. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τον αγώνα τον καλόν ηγονίστη. Το δρόμο μου τον ετελείωσα. Την πίστη μου την διετήρησα. Τώρα δεν μου μένει ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Και όχι μόνο σε μένα θα δώσει ο δίκαιος εκκριτής εκείνη την ημέρα, αλλά και σε όλους όσους επιποθούν, δηλαδή με όλη τους την καρδιά ποθούν την επιφάνεια του Κυρίου. Βασικότατο σημείο της κατάστασής μου. Σκέφτομαι την αρπαγή της Εκκλησίας. Περιμένω την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτό δεν το ξέρει κανένας άλλος, μόνο εσύ και ο Χριστός. Αλλά μπορώ να καταλάβω όμως κι εγώ σε ποια κατάσταση είμαι. Αν περνάνε ημέρες και η αρπαγή της Εκκλησίας για μένα είναι ένα παραμύθι που κάποτε το άκουσα, τώρα το πιστεύω. Εντάξει, το πιστεύω, είμαι καλά, σωστά, το πιστεύω. Αλλά δεν το εξητάω, δεν το επιποθώ. Θα έρθει το κακό και θα σε βρει απροετοίμαστο. Και ο Θεός θέλει να μας προειδοποιήσει όταν θα έρθει το κακό να μας βρει προετοιμασμένους. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα. Όχι να προετοιμαστούμε όταν θα έρθει το κακό. Τότε θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Να προετοιμαστούμε τώρα που μας ενημερώνει ο προφητικός λόγος του Θεού, που μας αποκαλύπτει προφητικός λόγος του Θεού. Και τι να κάνουμε, λέει ο λόγος του Θεού λοιπόν. Σε σένα, σε μένα, σε μας που αισθανόμαστε ότι υπάρχουν κάποια σημεία στη ζωή μας τόσο φανερά που έχουμε βεβαιότητα μέσα μας ότι αν και δεν έχουμε πάει πολύ μακριά, δεν είμαστε και πολύ κοντά. Να μην πω αν και δεν είμαστε ψυχροί ούτε θερμοί ότι είμαστε χλιαροί, γιατί τότε ο κίνδυνος είναι να μας εξεμέσει ο Θεός, αν και το λέει ο Λόγος του Θεού. Να πω εγώ πιο εύκολα και πιο απλά τα πράγματα. Δεν είμαι τόσο ζεστός με τον Κύριο όσο θέλει. Έχω στο μυαλό μου άλλες σκέψεις. Δεν μ' αρέσει να ακούω το Λόγο του Θεού. Τον κρίνω, τον κατακρίνω. Για άλλους είναι, δεν είναι για μένα. Τώρα και αν δεν πάρω και μια μέρα και δύο μέρες σώμα και αίμα Χριστού, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Και αν δεν είμαι και στις προσευχές, τι έγινε? Θα προσευχηθώ σπίτι μου και δεν προσεύχομαι. Και αν μ' αρέσει και η κοινωνία με άλλους ανθρώπους και η κοινωνία με τα λίλων τη βάζω λίγο πιο μακριά, δεν είναι και τόσο σημαντικό. Αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να μην είναι σημαντικό για σένα, αλλά είναι σημείο ότι δεν είναι μαζί σου ο Θεός, γιατί εσύ δεν είσαι μαζί με το Θεό. Ο Θεός θέλει να είναι μαζί σου, αλλά επειδή εσύ δεν είσαι μαζί με το Θεό, ο Θεός αδυνατεί να είναι μαζί σου, γιατί βάζεις ένα σωρό πράγματα, προσκόμματα ανάμεσα στον τέλειο και Άγιο Θεό και στην προσωπική σου ζωή. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, για όλους μας, έτσι νομίζω, και αν υπάρχει κάποιος που δεν ισχύει να με συγχωρέσει, αλλά εγώ λέω για όλους μας, γιατί είσαστε ομοιοπαθείς με μένα, λέει ο Κύριος, θέλεις να είμαι μαζί σου? Θέλεις να είμαι μαζί σου? Ούτω λοιπόν λέγει ο Κύριος ο Θεός, εν τη επιστροφή και αναπαύση θα σωθείτε. Μα είμαστε σωσμένοι? Όχι. Όχι, δεν είναι δεδομένη η σωτηρία σας. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αναγεννήθηκα, βαφτίστηκα στο νερό, βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο. Ναι, αλλά τώρα πώς ζεις? Γιατί δύο θα είναι σε μια κλίνη. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Γιατί? Γιατί δεν είναι έτοιμος. Δύο θα είναι στον αγρό. Ο ένας παραλαμβάνει, το όλος αφήνεται. Γιατί αφήνεται? Γιατί δεν είναι έτοιμος. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη να ετοιμαστούμε. Και η ετοιμασία τι σημαίνει? Σωτηρία. Και για να σωθώ, να είμαι πράγματι σωσμένος, όχι να νομίζω, όχι να φαντάζομαι, γιατί αυτή η φαντασία οδηγεί στην κόλαση. Να είμαι σωσμένος, πρέπει να επιστρέφω και να πραγματικά, όπως το λέει, να αναπαύεται η ψυχή μου
στην παρουσία του Θεού. Να υπάρχει ανάπαυση στην ψυχή σου. Υπάρχει ή υπάρχει ταραχή? Εσύ το ξέρεις και εγώ το ξέρω. Επιστρέφω για να στον Κύριο για να έρθει η ανάπαυση. Δηλαδή πρώτα να αναπαυθεί το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά μου και να κράζει αβά ο πατήρ. Τι φωνάζει το στόμα μου εκ του περισσεύματος της καρδιάς μου? Φωνάζει αβά ο πατήρ. Έχει ευγνωμοσύνη, έχει δοξολογία, έχει ευχαριστία, έχει λόγια αγάπης, έχει λόγια πίστης, έχει λόγια ελπίδας. Τι βγαίνει από το στόμα σου? Γκρίνια, κατηγόρια, κρίση, κατάκριση? Μακριά είσαι από το Θεό. Πρέπει να επιστρέψεις για να αναπαυθείς και εσύ στην παρουσία του Θεού και να αναπαυθεί και το Πνεύμα το Άγιο επάνω σου. Αλλιώς δεν είσαι σωσμένος. Δεν είναι εύκολο να το πεις, αλλά είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Εν τη επιστροφή και αναπαύση θα σωθείτε. Εάν έχεις ταραχή με κάποιους ανθρώπους εξαιτίας κάποιων γεγονότων, αν έχεις ταραχή το μυαλό σου, δεν μπορείς να κοιμηθείς τη νύχτα, προσεύχεσαι και δεν ησυχάζεις, πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο και δεν ηρεμείς, κινδυνεύει η σωτηρία σου. Και στη συνέχεια, αφού επιστρέψουμε και ηρεμήσουμε και αναπαυθούμε στην παρουσία του Θεού και αναπαυθεί το Πνεύμα το Άγιο επάνω μας, που είναι, αδερφοί, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η αρχή του να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν λοιπόν επιστρέψουμε, εξομολογηθούμε δηλαδή, μετανοήσουμε, φέρνουμε τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε, αυτά που κάναμε και λυπούν το Πνεύμα το Άγιο στον Κύριο και ζητήσουμε το αίμα του Χριστού, τότε τι θα έρθει απάνω σου? Η αγαλίαση της σωτηρίας σου. Έχεις αγαλίαση σωτηρίας. Είναι το απόλυτο σημείο. Κύριε, δώσε μου, φωνάζει ο Δαβίδ, την αγαλίαση της σωτηρίας μου και μετά με Πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με. Αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις το Πνεύμα το ηγεμονικό αν δεν υπάρξει η αγαλίαση της σωτηρίας μου. Έχω ένα πολύ μεγάλο φόβο στην καρδιά, γιατί δεν έχουμε κηρύξει, εγώ τουλάχιστον, και λυπάμαι. Και ο Κύριος μου το είπε. Δεν έχω κηρύξει τη βεβαιότητα και την αλήθεια της αγαλίας της σωτηρίας σου. Γι' αυτό υπάρχει ταραχή, υπάρχει φόβος, υπάρχει αγωνία, υπάρχουν λόγια, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ευαρεστούν το Θεό. Να επιστρέψουμε σήμερα, αδερφοί μου, σας παρακαλώ, στον Κύριο με μετάνοια, με επιστροφή, με εξομολόγηση, γιατί θέλω να έρθει στη ζωή μου η αγαλίαση της σωτηρίας μου, η ειρήνη, η γαλήνη. Και τότε εν τη ησυχία και πεποιθήση θα έλθει η δύναμή σου. Δεν μπορεί να έρθει η δύναμή σου εάν δεν προηγηθεί η αγαλίαση της σωτηρίας σου, η οποία είναι αποτέλεσμα της επιστροφής. Όταν όμως έλθει η αγαλίαση της σωτηρίας σου μέσα και το καταλαβαίνεις, δεν προσεύχεσαι με αγωνία, με φόβο, με κακία, με πίκρα, όταν δεν τα έχεις αυτά, αλλά υπάρχει η ειρήνη του Θεού. Όπως όταν αναγεννηθήκαμε, όπως όταν μετανοούμε. Πολλές φορές, ας πούμε, πάω στο Θεό, στενοχωριέμαι, μετανοώ, επιστρέφω και ξαφνικά έρχεται μια ειρήνη απάνω μου, η ειρήνη του Θεού. Και έτσι, που δεν ισχύει, σαν να με παίρνει ο ύπνος, που δεν είναι ύπνος. Είναι η ειρήνη του Θεού, γιατί δεν κοιμάμαι. Μια γαλήνη, είναι ανάγκη, αδελφοί, να επιδιώκουμε την αγαλίαση της σωτηρίας μας. Ανάγκη είναι, απαραίτητη ανάγκη, ώστε μετά, διατηρώντας την ησυχία μας ενώπιον του Θεού, όχι λόγια πολλά, όχι σκέψεις πολλές, ησυχία και πίστης.
τότε θα έρθει και η δύναμη του Θεού επάνω σου. Και όταν λοιπόν θα έρθει και η δύναμη του Θεού επάνω σου, όλες οι δυνάμεις του σκότους και να σηκωθούν, δεν θα σε αγγίξουν, γιατί ο Θεός θα είναι μαζί σου. Και αν ο Θεός είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Και δεν είναι αυτό το σημαντικότερο. Δεν είναι ότι ο Θεός θα μας φυλάει και θα μας υπερασπίζεται. Είναι ότι ο Θεός μετά θα μας δίδει θρίαμβο δια του Ιησού Χριστού του Κύριου μόνο. Τι θα είμαστε μετά? Νικητές. Τις μάχες μας θα τις κάνει ο Κύριος. Θα συντρίβει το διάβολο, θα συντρίβει τα παιδιά του, θα συντρίβει τους ανθρώπους που χρησιμοποιεί, θα συντρίβει καταστάσεις, θα προπορεύεται στη ζωή σου και θα σου λέει, τι είναι αυτό το όρος που το φοβάσαι? Παιδιάς είναι για σένα. Όχι για σένα, για τη δύναμή μου που είναι πάνω σου. Παιδιάς είναι. Τι είναι αυτό? Μη φοβού, μόνο πίστευε. Θα αναζήσει το πεδίο. Μη φοβού, μόνο πίστευε, θα αναβλέψεις. Μη φοβού, μόνο πίστευε, θα ησυχάσει η τρικυμία. Όχι εσύ, η δύναμη του Θεού μέσα σου και πιο σωστά και γραφικά η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μας. Αμήν.